Η Παναγία των Παρισίων του Βίκτορ Γκο. Προσαρμογή Δημήτρη Οκιαλίδη. Μουσική σταμάτη Ταματάκης, Διαβάζει η Νάντια Μπουλέ. Η Μεγάλη Γιορτή Α γυρίσουμε τον χρόνο πίσω 540 χρόνια. Παρίσι. 6 Ιανουαρίου του 1482. Τα Θεοφάνια γιορτάζονται με μεγάλη λαμπρότητα παντού γιορτέ. Η πιο σημαντική όμω από όλε είναι η παράσταση στο δικαστικό μέγαρο και η φωτιά τη χαρά στην πλατεία τη Γρέβη στη Σιτέ, στο μικρό αυτό νησί που βρίσκεται στη μέση του ποταμού Σικουάνα. Στη μία άκρη τη πλατεία δεσπόζει ο μεγαλόπρεπο ναό τη Παναγία των Παρισίων, η Νότρ και στην άλλη το επιβλητικό δικαστικό μέγαρο. Ο κόσμος έχει αρχίσει να σειρέει στην πλατεία ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες στι πόρτε, στα παράθυρα, στου φεγγίτε, πάνω στι στέγε, παντού στο κτίριο του Μεγάρου είναι μαζεμένοι σαν τα μυρμήγκια ευυπόλοιπτοι πολίτε. Και φυσικά στη μεγάλη αίθουσα όπου θα παιχτεί η παράσταση. Εκεί, πάνω σε ένα τεράστιο μαρμάρινο τραπέζι, είναι τοποθετημένη η ξύλινη σκηνή. Τέσσερι φρουροί του Μεγάρου στέκονται στι άκρε του μαρμάρινου τραπεζιού. Στη μέση της αίθουσας έχει στηθεί μια εξέδρα καλυμμένη με χρυσοπίκυλτα υφαντά για τους επίσημους καλεσμένους. Η παράσταση θα άρχιζε όταν το μεγάλο ρολόι του μεγάρου θα χτυπούσε 12 το μεσημέρι. Η ώρα περνούσε και ο κόσμος ξεχύλιζε από όλες τις γωνίες, τις κόχε και τους εξώστες του περίτεχνου οικοδομήματος. Το μεγάλο ρολόι σήμανε επιτέλους 12 και όλοι στράφηκαν στην εξέδρα των επισήμων. Αλλά δυστυχώς πουθενά η επίσημη. Το μεσημέρι είχε κάνει την εμφάνισή του, αλλά μόνο του. Ανυπομονησία και δυσφορία κατέλαβε το πλήθος. Καυγάδε άρχισαν να ξεσπούν. Διαμαρτυρίες και κατάρες εκτοξεύονται σε βάρο των επίσημων που δεν έλεγαν να φανούν. Το πράγμα παρατραβούσε. Εξοργισμένο ο κόσμο φώναζε: Το έργο! Το έργο! και άρχισε να κινείται απειλητικά προ το μαρμάρινο τραπέζι. Οι φρουροί τα χρειάστηκαν. Ο Πιέρ Γκρεγουάρ, ο ψηλό ξερακιανό ξανθό με το και γυαλισμένο από την πολυκαιρία πανοφόρη, φιλόσοφο, ποιητή και συγγραφέα του έργου, πλησίασε τη σκηνή και έδωσε εντολή να ξεκινήσει η παράσταση. Ο κόσμος χειροκρότησε με ενθουσιασμό. Ο Πιέρ Γκρενγκουάρ ένιωσε πανευτυχής που επιτέλους θα γινόταν διάσημος δραματουργός στο Παρίσι. Τέσσερις ηθοποίοι. Η αριστοκρατία, το εμπόριο, η εκκλησία και ο αγρότης ανέβηκαν στη σκηνή. Ο αγρότης ήταν παντρεμένος με το εμπόριο και η εκκλησία με την αριστοκρατία. Ο Πιέρ Γκρενγουάρ δεν ήταν γραφτό να χαρεί για πολλή ώρα την ευτυχία του. Από τους πρώτους και όλα του προλόγου, ένα κουρελή ζητιάνο σκαρφάλωσε στο κιγκλίδωμα που προστάτευε τη σκηνή, δείχνοντα μια αποκρουστική πληγή στο χέρι του και φωνάζοντα: Μια μικρή βοήθεια, Χριστιανή! Ήταν ο πολύς κλοπέν τρουγεφού. Ένα νεαρό τον πήρε είδηση και του φώναξε: Τι έγινε, φιλαράκο, η πληγή σε ενοχλούσε στο πόδι και την έβαλε στο χέρι έγινε πανζουρλισμός. «Συνεχίστε, συνεχίστε», φώναζε στους ηθοποιούς απελπισμένος ο Πιέρ Γκρεγκουάρ. Τα πράγματα ηρέμησαν και η παράσταση συνεχίστηκε προς μεγάλη χαρά του συγγραφέα. Αλλά η χαρά του και πάλι δεν έμελε να κρατήσει για πολύ. Η στεντόρια φωνή του κλητήρα ανήγγειλε πρώτα την άφηξη του καρδιναλίου και ύστερα των επισήμων. Ξαφνικά, ένας ψηλός άνδρας με γεροδεμένες πλάτε πήγε να ανέβει στην εξέδρα των επισήμων. Φορούσε καπέλο και ρούχα από τσόχα που δεν τέριαζε με όλο εκείνο το μετάξι και το βελούδο που ήταν γύρω του. Ο κλητήρας τον πέρασε για υποκόμο και τον σταμάτησε. «Τι θέλει αυτός ο γελίος» βροντοφώναξε ο άνδρας στον κλητήρα. «Δεν βλέπεις ότι είμαι μαζί τους» «Το όνομά σας» «Ζακ Κοπενόλ» «Η ιδιότητά σας» «Καλτσοποιός» «Φύρμα» «Τρεις αλυσίδες στη γάνδη» Ο κλητήρα, που ανήγγειλε συνήθω προϊστού και δημάρχου, δεν του πήγαινε να αναγγείλει έναν καλτσοποιό. Ο καρδινάλιο προσπάθησε να σώσει την κατάσταση, λέγοντα τον κλητήρα να τον αναγγείλει ω γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου τη Γάνδη. Όχι, μα τον σταυρό! φώναξε εκείνο με τη βροντερή φωνή του. Απλώ Ζακ Κοπενόλ, καλτσοποιό. Τίποτα παραπάνω. Γέλια και χειροκροτήματα ξέσπασαν στην αίθουσα. Ο Κοπενόλ ήταν άνθρωπος λαϊκός και άνθρωποι λαϊκοί ήταν και στο ακροατήριο. Επιτέλους, ο Καρδινάλιος έδωσε εντολή να συνεχιστεί η παράσταση. Ποιο όμω είχε όρεξη πια να παρακολουθήσει τη διαμάχη του αγρότη με την εκκλησία ή τη αριστοκρατία με το εμπόριο πάνω στη σκηνή, όταν έβλεπε τα ίδια να παίζονται ζωντανά πάνω στην εξέδρα των επισήμων. Α αφήσουμε που ο κλητήρα συνέχιζε να αναγγέλει την ατελείωτη κουστοδία των επισήμων. Κανένας πια δεν παρακολουθούσε την παράσταση. Ξάφνου ακούστηκε η βροντερή φωνή του καλτσοπιού. «Μα τι αηδίες είναι αυτές! Έτσι διασκεδάζεται εδώ! Και εμείς έχουμε ίδια γιορτή στη Γάνδη και εκλέγουμε πάπα των τρελών! Αλλά εμείς το γλεντάμε πολύ! Μαζευόμαστε πολύ όπως εδώ!» Κατόπιν, ένας-ένας με τη σειρά, περνάει το κεφάλι του από μία τρύπα και κάνει μια γκριμάτσα στους άλλους. Αυτό που κάνει την πιο άσχημη γκριμάτσα και παίρνει τα πιο πολλά ζήτο, γίνεται πάπα. Δεν χρειάστηκε να υποθεί τίποτε άλλο. Το πλήθο ενθουσιάστηκε. Αμέσω στήθηκε το σκηνικό για το διαγωνισμό που θα οδηγούσε στην εκλογή του Πάπα των Τρελών. Ο Πιέρ Γκρεγουάρ, σε πείσμα όλων, συνέχισε την παράσταση που δεν παρακολουθούσε πια κανείς. Ο Κουασιμόδος πολλοί ήταν αυτοί που διεκδίκησαν τον τίτλο του Πάπα των Τρελών. Κάθε λίγο και μια αστεία κρυμάτσα πρόβαλε από το παραθυράκι και προκαλούσε το παραλήρημα του κόσμου. Πειράγματα και καλαμπούρια και μαντεψιέ, ποιο κρυβόταν πίσω από κάθε γκριμάτσα. Ξάφνου το πλήθο σώπασε για λίγα δευτερόλεπτα και μετά ξέσπασε μονομιά. Ζήτω! 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 Αντιχούσε από παντού η μεγάλη αίθουσα πράγματι, η φάτσα που πρόβαλε ήταν καταπληκτική. Τι να περιγράψεις πρώτο, το μεγάλο χοντρό κεφάλι με τις ορθωμένες κόκκινες τρίχες για μαλλιά, τη μεγάλη κρεατοελιά που σκέπαζε τελείως το δεξί μάτι, το μικρό αριστερό μάτι που το κάλυπτε ένα άγριο δασί ξανθοκόκκινο φρύδι, τα παράτερα αραιά σαν πολεμίστρες δόντια, τα γεμάτα ρόζους χείλη που τα καβαλούσε ένα δόντι σαν τη χοντρή γουρουνίσια μύτη, το διχαλωτό σαγόνι κάτω από το στόμα σαν πέταλο αλόγου και όλα αυτά συγκεντρωμένα σε ένα πρόσωπο μαζί με μια διάχυτη έκφραση μοχθηρίας, έκπληξης και θλίψης. Ο πάπας των τρελών είχε εκλεγεί. Παρουσιάστηκε με το μισό βιολετή και μισό κόκκινο πανοφόρι του σπαρμένο με ασημένια καμπανάκια μπροστά στο πλήθος που επεθυμούσε. Τότε κατάλαβαν. Η γκριμάτσα δεν ήταν παρά το πρόσωπό του. Ο νικητή ήταν όλος μια γκριμάτσα. Μια τεράστια καμπούρα ανάμεσα στους ώμους προεξήχε. Τα πόδια ήταν στραβά και μόνο στα γόνατα μπορούσαν να συναντηθούν. Την εικόνα συμπλήρωναν οι τεράστιες πατούσες και τα δυνατά, μακριά, τερατώδη χέρια. Το πλήθος δεν άργησε να τον αναγνωρίσει. «Είναι ο Κουασιμόδος, ο Κοδονοκρούστης, ο καμπούρης της Νότρ Ζήτω, ζήτω!» «Μα το Θεό, θα έπρεπε να σε κάνουν πάπα και στη Ρώμη», φώναξε γεμάτο θαυμασμό ο Ζακ Κοπενόλ, ο καλτσοποιός. Αλλά ο Κουασιμόδος, κουφός από τις μεγάλες καμπάνες της Νότρ δεν έδωσε σημασία. Του φόρεσαν την χαρτονένια τιάρα, την ψεύτικη πορφύρα του πάπα των τρελών και τον έβαλαν πάνω σε ένα παρδαλό φορείο που κρατούσαν 12 αξιωματούχοι της αδελφότητας των τρελών η πομπή ξεκίνησε κάνοντας το γύρο στις τοές του μεγάρου για να ξεχυθεί στη συνέχεια με φωνές και ουρλιαχτά στους δρόμους της πόλης. Φωτίστηκε τότε το μελαγχολικό πρόσωπο του κύκλοπα, του Κουασιμόδου. Έβλεπε τώρα, για πρώτη φορά, κάτω από τα πόδια του, τα καλοφτιαγμένα πρόσωπα των συμπολιτών του να τον επεφιμούν με ενθουσιασμό. Αυτά τα ίδια πρόσωπα που μόνο μίσος είχαν για αυτόν όλα αυτά τα χρόνια. Η Εσμεράλδα ο καλό μα Πιέρ Γκρεγουάρ είχε συνεχίσει μόνο με του ηθοποιούς του την παράσταση μέχρι το τέλο. Και τώρα, απογοητευμένο, μόνο και μπατήρη, κινήθηκε προ τη μεγάλη φωτιά στην πλατεία τη Γρέβη με την ελπίδα να ζεσταθεί λίγο και να βρει κάτι να φάει από τα απομινάρια τη γιορτή. Είχε πια σκοτεινιάσει. Κοντά στη φωτιά είχε μαζευτεί πολλοί κόσμο. Μια πανέμορφη κοπέλα χόρευε. Η τσιγκάνα Εσμεράλδα. Στροβιλιζόταν πάνω σε ένα περσικό χαλί και κάθε φορά που πέρναγε από μπροστά σου, σε κεραυνοβολούσε με τα μεγάλα μαύρα μάτια της. Το πλήθος παρακολουθούσε μαγεμένο αυτή την εκθαμβωτική οπτασία. Μαγεμένος από την ομορφιά της και ο Γκρενγκουάρ φαντάστηκε ότι ήταν κάποια θεά, η νύμφη, η ιέρια του Διονύσου από το Μέναλο. Όταν η κοπέλα σταμάτησε να χορεύει, φώναξε κοντά της την τζαλή, την όμορφη μικρή λευκή κατσίκα της με τα χρυσωμένα κερατάκια και τα χρυσωμένα πόδια της ήταν πολύ χαριτωμένη και πολύ έξυπνη. Η Εσμεράλδα την είχε εκπαιδεύσει να κάνει πολλά κόλπα, όπως να χτυπάει με το πόδι της την ημερομηνία και την ώρα της ημέρας, αλλά και να μιμείται τη στάση και τη συμπεριφορά των αρχόντων. Όλοι χειροκροτούσαν με ενθουσιασμό. Μόνο ένας άντρα φώναξε «Αυτά θυμίζουν μαγεία». Ήταν ένας φαλακρός ιερωμένος, 35' με λιγοστά γκρίζα μαλλιά στους κροτάφους, που δεν είχε σηκώσει τα μάτια του από την Εσμεράλδα όλη την ώρα της παράστασής της. Μάτια γεμάτα φλογερό πάθο. Κανεί δεν έδωσε σημασία στα λόγια του. Το ντέφι τη τσιγκάνα γέμισε νομίσματα. Αλλά τότε πάλι άλλη μια φωνή ακούστηκε από το πιο σκοτεινό μέρο τη πλατεία. Θα ξεκουμπιστεί επιτέλου, Ακρίδα τη Αιγύπτου. Ήταν μια ερημίτισα, η Τσουβαλού, που έβριζε τη τσιγκάνα γιατί πριν 14 χρόνια κάποιοι τσιγκάνοι τη είχαν κλέψει το παιδί. Ο κόσμο γέλασε και το συμβάν έληξε. Πάνω στην ώρα έφτασε στην πλατεία και η μεγάλη πομπή του Πάπα των Τρελών. Ο Κουασιμόδο ακτινοβολούσε ικανοποίηση. Ο φαλακρό ιερωμένο κινήθηκε απειλητικά προ τον Κουασιμόδο. Ο Γκρεγουάρ αναγνώρισε το δάσκαλό του τη φιλοσοφία, τον ιερωμένο Κλοντ Φρολό. Ο Κουασιμόδο κατέβηκε από το φορείο. Το πλήθο τραβήχτηκε φοβισμένο. Φαντάστηκε ότι με μια γροθιά του ο Κουασιμόδο θα διέλυε τον ιερωμένο. Εκείνο όμω γονάτισε μπροστά του. Και ύστερα από ένα μικρό διάλογο με νοήματα και χειρονομίε φύγανε μαζί από την πλατεία. Ο Κουασιμόδο, μάλιστα, προστάτευε τον ιερωμένο από το πλήθο που φαινόταν τώρα άγριεμένο. Του είχαν διακόψει, βλέπετε, το γλέντι. Έφυγε και η Εσμεράλδα από την πλατεία, τραγουδώντα. Παρέα με την κατσικούλα τη, χάθηκε στου στενού δρόμου τη πόλη. Ο Γκρεγουάρ, μαγεμένο από το τραγούδι τη, την ακολούθησε. Η αυλή των θαυμάτων. Τα δεδαλώδη δρομάκια της πόλης έμοιαζαν με μπερδεμένο κουβάρι. Η Εσμεράλδα όμως ήξερε που πήγαινε. Σε μια στροφή, ο Γκρεγουάρ έχασε την κοπέλα από τα μάτια του και αμέσω μετά την άκουσε να φωνάζει «Βοήθεια!». Έτρεξε γρήγορα να προλάβει και είδε δύο άντρες να έχουν πιάσει την τσιγκάνα, να τη βουλώνουν το στόμα με το χέρι τους και να τρέχουν, άρχισε και αυτός να φωνάζει δυνατά «Βοήθεια, ανοιχτοφύλακε! και έτρεξε να τους προφτάσει. Τότε όμως, αυτός που κρατούσε την κοπέλα σαν πούπουλο του ώμους του, κοκάλωσε. Γύρισε προς τον Γκρεγουάρ, του έδωσε μια μπουνιά και τον πέταξε δέκα μέτρα μακριά. Ο Γκρεγουάρ αναγνώρισε τον Κουασιμόδο. Προτού προλάβει να αντιδράσει, βλέπει στη γωνία του δρόμου να προβάλλει ένας λαμπρός, έφυπος αξιωματικός και να αρπάζει την κοπέλα από τον Κουασιμόδο. Ήταν λοχαγό στου τοξότε τη Βασιλική Φρουρά. Είχε ακούσει τι φωνέ και έτρεξε να σώσει την Εσμεράλδα. Στο μεταξύ, είχαν προλάβει να συλλάβουν τον Κουασιμόδο, όχι όμω και το σύνοδό του, τον ηρωμένο Κλοντ Φρολό. Η Εσμεράλδα καταγοητεύτηκε από την ομορφιά του αξιωματικού. Πώ σα λένε, κύριε αξιωματικέ? Λοχαγό φίβο Ντεσατοπέρ, στην υπηρεσία σα, απάντησε εκείνο, καμαρώνοντα. Αλλά πριν προλάβει να πει περισσότερα, η Εσμεράλδα είχε ξεγλιστρήσει και εξαφανιστεί στου δεδαλώδεις δρόμου. Όταν συνήλθε από το χτύπημα του Κοασιμόδου, ο ταλέπορο Γκρεγκουάρ πήρε και αυτό το πρώτο σκοτεινό δρομάκι που βρήκε μπροστά του. Αλλά δεν ήταν έρημο, είδε τρει ακαθόριστες φιγούρε να σέρνονται προ κάποιε παράξενε αντάβιε που τρεμόπαιζαν στο βάθο του δρόμου καθώς πλησίαζε ο Γκρεγκουάρ, διέκρινε έναν ζητιάνο χωρίς πόδια, έναν παράλυτο και έναν τυφλό. Οι ζητιάνοι άρχισαν να του ζητούν ελεημοσύνη. Ο Γκρεγκουάρ του έδειξε τι άδειε τσέπε του και επιτάχυνε το βήμα του προ το φω στο τέλο του δρόμου. Δεν άργησε όμω να διαπιστώσει πω ξοπίσω του έτρεχαν τώρα και οι Ζητιάνοι, όχι μόνο ο τυφλό, αλλά και ο κουτσό και ο παραλυτικό. Όταν έφτασε στο φωτεινό σημείο, ο άτυχο Γκρεγκουάρ δεν άργησε να εξηγήσει το θαύμα. Ρίχνοντα μια ματιά γύρω του, αντιλήφθηκε ότι βρισκόταν πράγματι στην τρομερή Αυλή των Θαυμάτων. Περιοχή τρομακτική, όπου κανένα ευυπόληπτο πολίτη δεν τολμούσε να πατήσει το πόδι του και που ακόμα και οι φύλακε και οι στρατιωτικοί δεν πλησίαζαν μόνοι του. Ήταν το βασίλειο του υποκόσμου του Παρισιού. Από εκεί ξεκινούσε κάθε πρωί το βρωμερό ριάκι βία, φαυλότητα, επαιτία και αλητία που ξεχύλιζε του δρόμου κάθε μεγαλούπολη εκείνη την εποχή. Εκεί επέστρεφαν κάθε βράδυ με τα λάφυρά του όλα τα αποβράσματα τη κοινωνία. Στην ταβέρνα αυτή τη πλατεία με το ίδιο όνομα, Αυλή των Θαυμάτων, διέκρινε ο Γκρεγουάρ του μεθυσμένου κακοποιού να διδάσκονται τι τέχνε τη απάτη ανάμεσα σε χιδαία γέλια και πρόστιχα τραγούδια. Πώ να βάζει σαπούνι στο στόμα σου για να αφρίζει και να παριστάνει τον επιληπτικό, πως να φτιάχνεις αποκρουστικές πληγές από χελιδονόχορτο και βοδινό αίμα. Πως να κλέβεις μωρά και να τα πουλά. Και τελειωμό δεν έχουν τα κόλπα και οι απάτες. Μάταια προσπάθησε ο Γκρεγουάρ να ξεφύγει από τους τρεις ζητιάνους. Τον πιάσανε φωνάζοντας. Δεν είναι δικός μας. Στον βασιλιά. Στο βασιλιά. Ο Γκρεγκουάρ παρόλο που ήταν απένταρος και με ρούχα πολυκερισμένα, φαινόταν τελείως ξένο στοιχείο ανάμεσα στους ζητιάνου. Τον βουτήξανε λοιπόν και τον πήγαν στην ταβέρνα. Ένα βαρέλι ήταν κοντά στη φωτιά και ένα ζητιάνο πάνω στο βαρέλι. Ήταν ο Βασιλιά πάνω στον θρόνο του. Ο Γκρεγουάρ ανατρίχιασε. Ο Βασιλιά ήταν ο Κλοπέν γεφού, Ο Ζητιάνο που ανέβηκε στη σκηνή το πρωί. Δεν φορούσε τα βασιλικά του διάσημα, αλλά όλα του τα κουρέλια. Η πληγή στον πράτσο του είχε εξαφανιστεί. Απόδειξε ότι είσαι δικό μα, αλλιώ θα σε κρεμάσουμε! Όπω φέρονται οι όμοι ίσου στου δικού μα, έτσι θα φερθούμε κι εμεί σε εσένα, είπε ο τριγεφού. Ο Γκρεγουάρ μάταια προσπάθησε να επικαλεστεί την πρωινή γνωριμία. Εκείνο ήταν ένα ποιητή, ο συγγραφέα του έργου που παίχτηκε στη γιορτή. Και οι ποιητέ, όπω ο Έσοπο και ο Όμηρο, έπρεπε να συγκαταλέγονται στου αλήτε. Ακόμη και ο Θεό Ερμή ήταν κλέφτη. Άσε τι αχλαμάρε, ένα μόνο τρόπο υπάρχει να γλιτώσει την κρεμάλα. «Και αυτός είναι να γίνεις δικός μας. Θέλεις να γίνεις αλήτης» ρώτησε ο Τρουγεφού. «Βέβαια και θέλω» είπε ο Γκρεγουάρ διαβλέποντας μια πιθανότητα σωτηρίας. «Δεν αρκεί όμως αυτό. Πρέπει να αποδείξεις πως έχεις και ικανότητες για αυτό. Θα πρέπει να περάσεις το τεστ του ανδρίκελου» είπε ο Τρουγεφού. Φέρανε τότε ένα ανδρίκελο, ντυμένο στα κόκκινα, καλυμμένο από άπειρα καμπανάκια και κουδουνάκια, που κρεμόταν από ένα γάντζο. Βάλανε μπροστά στο ανδρίκελο ένα σπασμένο σκαμνάκι, στο οποίο με τα δυσκολία μπορούσε να ισορροπήσει. Τώρα πρέπει να σταθεί πάνω στο σκαμνί, στη μύτη του αριστερού σου ποδιού και να ψάξει την τσέπη του ανδρίκελου, να βρει το πουγγί του και να το πάρει χωρί να ακουστεί ούτε ένα καμπανάκι, είπε ο Τρουγεφού. Ο Γκρεγουάρ προσπάθησε φυσικά, αλλά τα καμπανάκια χτύπησαν. Ξεκίνησα λοιπόν για την κρεμάλα. Ο τρουγεφού όμω μετά από λίγα βήματα σταμάτησε. Θυμήθηκε τον τσιγκάνικο νόμο που έλεγε να μην κρεμάνε κανέναν πριν ρωτήσουν αν υπάρχει κάποια γυναίκα που να τον θέλει. Φώναξε λοιπόν τι γυναίκε και ρώτησε αν υπάρχει καμία που να τον θέλει. Πάλι όμω φάνηκε άτυχο ο Γκρεγουάρ. Οι τρει κακάσχημε γριέ που μαζεύτηκαν γύρω του για να τον κοιτάξουν καλύτερα τον απεριψαν ολε όλε μία-μία. Και εκεί που νόμιζε πω όλα πια είχαν τελειώσει. «Να σου η Εσμεράλδα με την κατσικούλα της!» «Εγώ θα τον πάρω!» είπε. Ο Γκρεγκουάρ από την κόλαση βρέθηκε ξαφνικά στον ουρανό. Γρήγορα όμως προσγιώθηκε πάλι στη γη όταν κατάλαβε ότι η Εσμεράλδα τον παντρεύτηκε μόνο για να τον σώσει από την κρεμάλα. Στην πραγματικότητα ήταν ερωτευμένη με κάποιο αξιωματικό με το όνομα Φίβος. «Τι σημαίνει Φίβος» τον ρώτησε. «Είναι λέξη ελληνική και σημαίνει ήλιος». «Είναι το όνομα ενός πολύ ωραίου τοξότη που ήταν θεός», είπε ο Γκρεγουάρ. «Θεός», επανέλαβε η Εσμεράλδα, σκεπτική και μελαγχολική. Ο Κλοντ Φρολό Ας γυρίσουμε τώρα τον χρόνο, άλλα 14 χρόνια πριν, στα 1468. Ήταν την Κυριακή του Κουασιμόδου που σύμφωνα με τη συνήθεια της εποχής είχαν αφήσει πάνω στο ξύλινο κρεβάτι στον πρόναο της Νότρ Ντάμ ένα ζωντανό πλάσμα έκθετο στην φιλανθρωπία του κοινού. Το κοινό όμως τρόμαζε μόλις έβλεπε το παιδί από την ασχήμια του. Το έβριζε και προτιμούσε να το ρίξει στη φωτιά παρά να το υιοθετήσει. Μόνο ένας ιερωμένος τόλμησε να το πάρει στην αγκαλιά του και να το υιοθετήσει. Ήταν ο Κλοντ Φρολό. Ο Κλοντ Φρολό ήταν γόνος καλή οικογένεια από παιδί αγαπούσε πολύ τα βιβλία. Αφού τελείωσε την θεολογία, έπεσε με τα μούτρα στα νομικά. Μελέτησε λατινικά, ελληνικά, εβραϊκά και φυσικές επιστήμες. Στα 18 του είχε τελειώσει και τις τέσσερις παρεπιστημιακές σχολές. Για τον νεαρό αυτό, η ζωή έμοιαζε να έχει έναν και μοναδικό σκοπό. Τη γνώση. Μια τραγωδία όμως έμελε να τον βρει. Νεαρός ακόμα σπουδαστή γύρισε στο σπίτι και βρήκε τους γονείς του νεκρούς χτυπημένους από μία επιδημία. Ο μικρός του αδελφός, βρέφος ακόμα, έκλαιγε ολομόναχος. Στα 19 του λοιπόν ορφάνεψε και ανέλαβε την ευθύνη του αδερφού του. Αυτή η συμφορά ήταν η πρώτη επαφή του με την πραγματική ζωή έξω από τα βιβλία. Φρόντισε λοιπόν τον μικρό αδελφό του με πολύ στοργή και αγάπη, έχοντας εξασφαλίσει και την φήμη ενός σοφού ανθρώπου. Όταν έπεσε λοιπόν πάνω σε αυτό το δύστιχο πλασματάκι, το έκθετο στα σκαλιά της Νότρε Ντάμ, θύμα του μίσους και των απειλών του κόσμου, το πήρε στην αγκαλιά του και το υιοθέτησε. Σκέφτηκε την τύχη που μπορεί να είχε ο μικρός του αδελφός, αν δεν υπήρχε αυτός για να τον σώσει. Ονόμασε το έκθετο «κουασιμόδο», σύμφωνα με την ημέρα που το βρήκε, αλλά και επειδή η λέξη σήμαινε «περίπου». Και ο μικρός κουασιμόδος, με όλη την ασχήμια του, ήταν «περίπου άνθρωπος». Το 1482 ο Κουασιμόδο ήταν πια 20 χρονών. Είχε μεγαλώσει με την φροντίδα και την αγάπη του Κλοντ Φρολό. Τον λάτρευε σαν πατέρα του. Ο ίδιο είχε γίνει ο κοδωνοκρούστη τη Νότρε Νταμ. Όλο του ο κόσμο ήταν ο ναό και το παιχνίδι με τι μεγάλε καμπάνε του από τι οποίε είχε κιόλα κουφαθεί. Πολύ σπάνια έβγαινε από την Εκκλησία. Η ανθρώπινη ομιλία σήμαινε για εκείνον πάντοτε χλεβασμό ή κατάρα μόνο μίσος έπαιρνε από τους ανθρώπους και μόνο μίσος μπορούσε να τους δώσει. Με τον καιρό, ο Κουασιμόδος είχε γίνει η ψυχή και το στοιχείο του ναού. Με τη μεγάλη του ευληγησία σκαρφάλωνε και χωνόταν οπουδήποτε μέσα στο ναό. Βρισκόταν παντού. Μπορούσε κανείς να δει με τρόμο αυτόν τον αλόκοτο νάνο στην ψηλότερη κορφή ενός από τους πύργους να σκαρφαλώνει, να φιδογυρίζει, να σέρνεται στα τέσσερα, να βγαίνει από την έξω πλευρά πάνω από την άβυσο και να πηδά από περβάζι σε περβάζι για να καταλήξει στην κοιλιά κάποια λαξεμένη γοργόνα. Όσο πέρναγαν τα χρόνια, ο Κλοντ Φρολό γινόταν όλο και πιο σκληρό και αυστηρό. Ο μικρό του αδερφός τον είχε απογοητεύσει γιατί παρόλε τι προσπάθειέ του δεν είχε γίνει παρά ένα χαριτωμένο αλήτη. Ο ίδιο βυθιζόταν όλο και πιο πολύ στα βιβλία του, αναζητώντα την γνώση και μισούσε τι χαρές τη ζωή του απλού κόσμου, που τις θεωρούσε αμαρτίε. Όταν καμιά φορά του έβλεπαν στον δρόμο, αυτόν μπροστά και τον Κουασιμόδο πίσω να τον ακολουθεί, ο κόσμο έλεγε, Χμ, για δέστους η ψυχή του ενό είναι ίδια με το κορμί του άλλου. Η δίκη του Κουασιμόδου. Την επόμενη των Θεοφανίων, το δικαστήριο άνοιξε από τις 8 το πρωί. Ο δικαστής Φλωριάν Μπαρμπεντιέν, πέρα από κουφό που ήταν, ήταν και κακόκεφο εκείνη την ημέρα. Από το πρωί είχε ρίξει πολύ βαριέ ποινέ στου κατηγορουμένου. Την έβγαζε καθαρή με την κουφαμάρα του, γιατί ήξερε να δίνει την εντύπωση ότι ακούει προσεκτικά. Εξάλλου, λόγω της κουφαμάρας του, δεν μπορούσε να αποσπάσει την προσοχή του κανένα τόρυβο. Είχε και καλό γραμματέα που του έφτιαχνε σωστά τους φακέλους κάθε δίκης, ώστε να μην χρειάζεται να βασιστεί μόνο στα αυτιά του. Αλλά εκείνη την ημέρα φέρανε μπροστά του τον Κουασιμόδο, που ήταν και αυτό κουφό, Και προ μεγάλη τέρψη του ακροατηρίου, εκείνη την ημέρα έτυχε να συμβεί αναπάντεχο. Κουφός να δικάσει κουφό. Άρχισε λοιπόν τις ερωτήσεις προς τον κατηγορούμενο. Το όνομά σα. Ο Κουασιμόδο που δεν άκουσε, δεν απάντησε. Ο δικαστή που νόμισε ότι απάντησε, συνέχισε. Καλώ. Η ηλικία. Ο Κουασιμόδο πάλι δεν απάντησε. Ο δικαστή θεώρησε την απάντηση ικανοποιητική και συνέχισε. Το επάγγελμά σα. Το ακροατήριο είχε ήδη αρχίσει να σιγοψιθυρίζει και να ανταλλάσσει ματιέ. Ο δικαστή δεν έδωσε σημασία. Και όταν θεώρησε ότι ο κατηγορούμενο είχε δώσει την απάντηση, Ανήγγειλε τις κατηγορίες και συμπλήρωσε. «Τι έχετε να πείτε για την υπεράσπισή σας» «Γραμματέα, έγραψες όσα είπε μέχρι τώρα ο κατηγορούμενος» «Το ακροατήριο τώρα πια δεν κρατιόταν» Ξέσπασε σε γέλια και ακολούθησε πανζουρλισμό στο δικαστήριο. Ο δικαστής, που θεώρησε ότι τα γέλια προήλθαν από την απάντηση του Κουασιμόδου, είπε «Ααα, ώστε χλεβάζεις το δικαστήριο, άθλιε» Κύριοι ραβδούχοι, να οδηγήσετε αυτόν τον γελίο στον κύφωνα της γρέβης. Να τον ραβδίσετε και να τον βάλετε στον τροχό επί δύο ώρες. Σήμερα κιόλας. Ο φουκαράς ο Κουασιμόδος ούτε κατάλαβε πως βρέθηκε με αυτήν την καταδίκη. ποντικότρυπα. Στην πλατεία της Γρέβης όλα θύμιζαν την επαύριον γιορτής. Το λιθόστρωτο ήταν στρωμένο με ένα σωρό από μινάρια από τη γιορτή και ο κόσμος σεριάνιζε χαλαρά στην πλατεία. Ανάμεσα στα άλλα θεάματα, περίμενε και το μεσημεριανό μαστίγωμα του Κουασιμόδου στον Κύφωνα. Ο Κύφωνας ήταν μια απλή ξύλινη κατασκευή περίπου 3 μέτρα ύψος. Μια μικρή σκάλα οδηγούσε σε μια εξέδρα όπου υπήρχε ένας οριζόντιος τροχός. Στον τροχό αυτό έδαιναν τον κατάδικο, γονατιστό, με τα χέρια δεμένα πιστάγκονα και τον περιστρέφανε έτσι ώστε το πρόσωπό του να εμφανίζεται διαδοχικά σε όλα τα σημεία της πλατείας. Οι κύφωνε και οι κρεμάλες ήταν ο βασικός τρόπος διασκέδασης του κόσμου των Μεσαίωνα. Ανάμεσα στον κόσμο και δύο κυρίες με μία φίλη τους, που φαινόταν επαρχιώτησα από τον τισιμό τη. περπατούσαν προς την άκρη της πλατείας που βρισκόταν το αρχοντικό του Tour ένα από τα αξιοθέατα της πλατείας. Στη βάση του κτηρίου υπήρχε ένα σκοτεινό κελί χωρίς είσοδο. Μόνο ένα άνοιγμα υπήρχε στον τοίχο σαν φεγγίτης με ένα κάγκελο στη μέση σε σχήμα σταυρού. Ο κόσμος το είχε ονομάσει ποντικότρυπα. Εκείνο τον καιρό υπήρχαν στο Παρίσι πολλά τέτοια κελιά για προσευχή στον Θεό και για μετάνοια. Στην Ποντικότρυπα είχε εγκλειστεί τότε μια ταλέπορη γυναίκα που μισούσε τους τσιγκάνου γιατί της είχαν κλέψει την κορούλα της. Ο κόσμο την αποκαλούσε αδελφή Γκιντήλ ή Τσουβαλού από το τσουβάλι που φόραγε για ρούχο. Ναι, είναι η Τσουβαλού που έβρισε την Εσμεράλδα όταν χόρευε κοντά στη φωτιά, εκείνη που είχε άχτη του τσιγκάνου που τη έκλεψαν την κόρη τη. Όταν οι τρει γυναίκε έφτασαν στην ποντικότρυπα, η Μαϊέτ, η επαρχιώτησα, άρχισε να λέει. Μου θυμίζει την ιστορία τη Αντφλερή από την πόλη μου την Ρέν. Η Σαντφλερή ήταν μια πανέμορφη κοπέλα που λόγω της φτώχειας παρασύρθηκε από νωρί στην εύκολη ζωή, με αποτέλεσμα στα 19 της να έχει χάσει την ομορφιά της και να ζει σε μια τρόγλη πολύ φτωχή και δυστυχισμένη. Τότε όμως γέννησε μια πανέμορφη κορούλα, τόσο όμορφη κορούλα που όλοι τη ζήλευαν γι' αυτό. Και η Σαντ Φλερή λάτρευε την κόρη της και της έφτιαχνε τα πιο όμορφα ρούχα και τα πιο όμορφα παπούτσια για τα απίστευτα όμορφα ποδαράκια της άρχισε πάλι να ομορφαίνει και η ίδια και να γίνεται ευτυχισμένη με την κόρη της. Μια μέρα όμως κάποιοι γύφτι έφτασαν και κατασκήνωσαν έξω από την πόλη τη Ρένς. Όλοι στη Ρένς τρέχανε ποιος να τους πρωτοδεί παρά τις κακές φήμες που ακούγονταν για αυτούς. Κοίταζαν το χέρι σου και σου έλεγαν σπουδαίες προφητείες. Έτσι και η φουκαριάρα σαν φλερή παρασύρθηκε μια μέρα και πήγε την κόρη της σε αυτούς. Και πράγματι ήταν τόσο περήφανη γιατί της είπαν σπουδαία πράγματα για τη μικρή. Την επόμενη όμω, η Σαντ Φλερί έλειψε για λίγο από το σπίτι τη, καμαρώνοντα σε κάποιου γείτονε για τα μελούμενα τη όμορφη κορούλα τη. Όταν γύρισε, την περίμενε μεγάλη συμφορά. Η πανέμορφη κορούλα με όλα τη τα καλούδια είχε εξαφανιστεί. Μόνο το ένα παπουτσάκι από αυτά, τα πολύ όμορφα που τη είχε φτιάξει, είχε απομείνει στο κρεβατάκι τη. Και χάμω στο πάτωμα, μπουσουλούσε ένα αποτρόπαιο, κουτσό, μονόφθαλμο, στραβοχημένο τερατάκι. Όταν μαθεύτηκε το γεγονό, ο κόσμο έτρεξε να βάλει φωτιά στον καταβλισμό των Τσιγκάνων και να σώσει την κορούλα τη σαντφλερί. Αλλά ήταν πια αργά. Κανεί δεν υπήρχε πια εκεί. Από τότε, κανεί δεν ξαναείδε την Σαντφλερή στη Ρένς. «Και το τερατάκι» ρώτησαν μαζί οι δύο Παριζιάνες. Ο κύριος αρχιεπίσκοπος ενδιαφέρθηκε για το γιφτάκι. Το ξόρκισε Και το τερατάκι, ρώτησαν μαζί οι δύο Παριζιάνε. Ο κύριο Αρχιεπίσκοπο ενδιαφέρθηκε για το γιφτάκι. Το ξόρκησε και το έστειλε να το βάλουν στο ξύλινο κρεβάτι στη Notre -Dame σαν έκθετο. Τελειώνοντα την ιστορία τη, η Μαϊέτ πλησίασε στα κάγκελα του Φεγγίτη, έχωσε το κεφάλι τη ανάμεσα στα κάγκελα και προσπάθησε να δει που είχε καρφωμένο το βλέμμα τη τόση ώρα η αμήλυτη τσουβαλού. Όταν τα κατάφερε, είδε ένα τριανταφυλί σατινένιο παπουτσάκι και ντυμένο με χρυσαφιέ και ασημένιε πούλιε. Δεν ξέρω τι μου λέτε εσεί για γκιντήλ ή τσουβαλού, αλλά αυτή για μένα είναι σαντφλερή, είπε, και έβαλαν και οι τρει γυναίκε τα κλάματα. Ένα δάκρυ για λίγο νερό. Εκείνη την ώρα έφτασε στην πλατεία ο κατάδικος, δεμένος στο πίσω μέρος ενός κάρου, όταν τον ανέβασαν στην εξέδρα και τον έδεσαν με αλυσίδες και σχοινιά στον τροχό του κύφωνα, ξέσπασε ένα ηχηρό γιουχάισμα, ανάκατο με γέλια και επιφωνήματα. Περίεργο γύρισμα της τύχης για τον Κουασιμόδο να βρίσκεται δεμένο στον τροχό στην ίδια εκείνη πλατεία όπου μόλις την προηγούμενη μέρα τον επεφημούσαν και τον ανακήρυσαν πάπα των τρελών. Η τιμωρία ξεκίνησε. Ο τροχός άρχισε να γυρίζει και το μαστίγιο να πέφτει βαρύ στην καμπούρα και τις πλάτες του Κουασιμόδου. Οι βρισιές έπεφταν βροχή μαζί με γιουχαΐσματα, κατάρες, γέλια, ακόμα και πέτρες. Ο Κουασιμόδος σιωπηλό τέντωνε κάθε τόσο τις αλυσίδε του προσπαθώντας να τις σπάσει. Σιώταν θέμελα η ξυλοκατασκευή, μα άντεχε. Κόντευα να περάσουν οι δύο ώρες όταν γρήλησε δυνατά με φωνή που δεν ακούστηκε ανθρώπινη και σκέπασε τα γιουχαΐσματα. «Νερό!» Αντί για συμπόνια όμως, ο παρισινός λαός που δεν ιστερούσε σε σκληρότητα από την αυλή των θαυμάτων, ξανάρχισε να τον χλεβάζει και να τον κοροϊδεύει. Κάποιος βούτηξε ένα σουγκάρι στα βρωμόνερα του ρήθρου και του το πέταξε. «Νερό!» ξαναφώναξε σπαραξικάρδια. Τότε μια κοπέλα που είχε μαζί της μια μικρή κατσίκα βγήκε από το πλήθος, ανέβηκε στην εξέδρα και πλησίασε τον Κουασιμόδο. Εκείνος τραβήχτηκε, φοβούμενος για ακόμα κάποια χλέβη. Τότε η κοπέλα, βγάζοντας ένα φλασκί με νερό, το έφερε απαλά στα ξεραμένα χείλη. Ένα δάκρυ κύλησε αργά στο δύσμορφο, απελπισμένο πρόσωπο. Όλο το ίδιο εκείνο πλήθος, που είχε μείνει για λίγο άφωνο, συγκινήθηκε και άρχισε να χειροκροτεί, φωνάζοντα Ζήτω! Ζήτω! Μόνο μια φωνή ξεχώρισε, φωνάζοντα από την ποντικότρυπα. Καταραμένη να σε γύφτισα! Καταραμένη! Ένα ανέμελο περίπατο. Πέρασαν αρκετέ εβδομάδε. Ήταν μια ανοιξιάτικη μέρα. Στο πέτρινο μπαλκόνι του γοτθικού αρχοντικού Ντε απέναντι από τον καθεδρικό ναό, καθόταν μια παρέα από νεαρά, όμορφα κορίτσια. Από το πλούσιο ντύσιμό του φαίνονταν ξεκάθαρα ότι επρόκειτο για κόρε ευγενών και πλούσιε κληρονόμου. Ανάμεσά του ξεχώριζε ο όμορφο λοχαγό Φίβο που όλε του κορτάρανε και γλυκοκοιτάζανε. Παρακολουθούσαν όλοι από μακριά την Εσμεράλδα και την κατσικούλα τη που χόρευαν στην πλατεία. Οι κοπελιέ από τον μπαλκόνι του Αρχοντικού ζήτησαν από τον λοχαγό να φωνάξει την κοπέλα με την κατσίκα τη μέσα στο Αρχοντικό για να κάνουν λίγο πλάκα. Και ο Φίβο πράγματι την κάλεσε στο Αρχοντικό. Οι κοπέλε τη παρέα ήταν εξίσου όμορφε και είχαν όλε τι ίδιε ελπίδε να κερδίσουν την καρδιά του λοχαγού. Όταν όμω μπήκε μέσα η Εσμεράλδα, η ομορφιά τη ήταν τόσο σπάνια που θέλοντα και μη, μαγεύτηκαν κι αυτέ. Η καλονή του έμοιαζε να έχει υποστεί ανυπολόγιστο πλήγμα. Σαν να ήταν όλε συνεννοημένε, άρχισαν να κάνουν πικρόχολα σχόλια για την Εσμεράλδα και την Τζαλή. Μάλιστα, η μικρή αδελφούλα τη Ντεγκοντελοριέ παίζοντας με την τζαλή, έλυσε το κεντητό δερμάτινο σακουλάκι που κρεμόταν στο λαιμό τη και στο πάτωμα χύθηκε μια αλφάβητος από ξύλινα γράμματα. Τότε η κατσικούλα με το χρυσαφένιο της ποδαράκι ξεχώρισε κάποια γράμματα και έφτιαξε μια λέξη. Ήταν η λέξη «φίβος». Η Εσμεράλδα χλώμιασε καθώς ένιωσε πως είχε αποκαλυφθεί ο ερωτάς της. Οι άλλες κοπέλες θυμώσαν τόσο πολύ που την πέταξαν έξω από το αρχοντικό φωνάζοντας έξω! Γύφτισα! Μάγισα! Η Εσμεράλδα βγήκε πολύ ταραγμένη και με δάκρυα στα μάτια από το αρχοντικό. Δεν είχε ζητήσει εκείνη να ανέβει πάνω. Την κάλεσαν με σκοπό να την προσβάλλουν και να την εξευτελήσουν. Δεν πρόλαβε όμως να απομακρυνθεί πολύ. Την πρόλαβε ο λοχαγός που έτρεξε εξω πίσω της και την έπιασε από το χέρι. «Πού πας Εσμεράλδα» της είπε. «Εμένα καμία από αυτές τις κυράδες εκεί πάνω δεν με ενδιαφέρει. Μόνο εσένα δεν μπορώ να ξεχάσω από τότε που σε έσωσα εκείνο το βράδυ. Πε μου, εγώ είμαι ο φίλο που έγραψε η κατσικούλα. Η Εσμεράλδα χαμήλωσε το βλέμμα τη, λέγοντα: Δεν μπορεί μια φτωχή τσιγκάνα να κάνει τέτοια όνειρα. Ωστε εγώ ήμουνα, απάντησε χαρούμενο ο φίλο και έπιασε την Εσμεράλδα από το χέρι. Οι δύο νέοι άρχισαν να περπατούν χέρι-χέρι και να μιλούν για την αγάπη τους, απομακρυνόμενοι όλο ένα από την πλατεία της Γρέβης. Η Εσμεράλδα του είπε ότι δεν γνώρισε ποτέ του γονεί τη. Του έδειξε ένα σακουλάκι που κρεμόταν με μια χρυσή αλυσίδα από το λαιμό τη. Εδώ έχω το μόνο πράγμα που μπορεί ίσω να με βοηθήσει να του ξαναβρω κάποια μέρα. Αλλά από πού να αρχίσω, πού να ψάξω. Απορροφημένοι ο ένα με τον άλλον, οι δύο νέοι δεν πήραν είδηση τον σκοτεινό ιερωμένο, τον Κλοντ Φρολό, που έχοντα κατεβασμένη την κουκούλα του για να μην τον αναγνωρίσει ο κόσμο, του παρακολουθούσε από κοντινή απόσταση. Τον τελευταίο καιρό, ο Κλοντ Φρολό παρακολουθούσε όλο και πιο συχνά την Εσμεράλδα και μια φορά που συνάντησε τον μαθητή του τον Γκρεγκουάρ στον δρόμο, είχε μάθει για την αγάπη της για τον Φίβο και όλες τις πληροφορίες που ήθελε για αυτήν. Σε κάποια στιγμή, το ζευγάρι έστριψε σε ένα απόμερο στενό. Ο Φίβος αγκάλιασε την Εσμεράλδα για να τη φιλήσει. Ξαφνικά... Πάνω από το κεφάλι του Φίβου φάνηκε το χαλκοπράσινο αλλοιωμένο πρόσωπο του ιερωμένου με ένα στυλέτο στο υψωμένο χέρι του. Παγωμένη η Εσμεράλβα είδε το στυλέτο να τρυπάει τον φίβο και να βγαίνει από μέσα του αχνίζοντα. Ο λοχαγό έπεσε. Η Εσμεράλβα λιποθύμησε. Όταν συνήλθε, ο ιερωμένο είχε εξαφανιστεί. Κάποιοι στρατιώτε μετέφεραν εμόφυρτο τον λοχαγό και η Εσμεράλβα του άκουσε να λένε. Μια μάγισσα μαχαίρωσε έναν λοχαγό! το δικαστήριο. Η Εσμεράλδα σύρθηκε στο δικαστήριο. Το ίδιο και η μικρή κατσίκα τη, η Τζαλή. Το καιρό εκείνο ήταν πολύ συνηθισμένο να δικάζουν ζώα για μαγεία. Όλα τα στοιχεία ήταν εις βάρος της. Κανείς δεν είχε δει τον φρολό κοντά τους εκείνη την ημέρα. Οι τοξότες βρήκαν το στιλέτο που είχε πάντα στην κάλτσα της η ίδια για προστασία και θεώρησαν ότι με αυτό σκότωσε τον λοχαγό. Η κυρία Ντεγκοντελοριέ, ω μάρτυρα, έδωσε τη χαριστική βολή όταν έδειξε στο δικαστήριο το παιχνίδι που έκανε η τζαλή στο σπίτι τη, γράφοντα με τα ποδαράκια τη την λέξη φίβο. Η Εσμεράλδα, φοβούμενη τα δικαστήρια και σκεπτόμενη ότι έτσι κι αλλιώ η ζωή τη δεν είχε πια κανένα νόημα τώρα που ο φίβο είχε χαθεί, δέχτηκε να ομολογήσει σε όλε τι κατηγορίε που τη είχαν απαγγείλει. Και το δικαστήριο έβγαλε την απόφαση. Τσιγκάνα, Μάγισα! την ημέρα που θα ορίσει ο κύριός μας ο βασιλιάς, θα οδηγηθεί το μεσημέρι μπροστά στην κεντρική πύλη της Νότερ Ντάμ για να ζητήσει συγχώρεση από το Θεό. Από εκεί θα οδηγηθείς στην πλατεία της Γρέβης όπου θα κρεμαστείς μαζί με την κατσίκα σου. Έτσι, η Εσμεράλδα βρέθηκε σε ένα μπουντρούμι στα υπόγεια του δικαστικού μεγάρου μέχρι την ημέρα του απαγχωνισμού της. Ο Φίβος όμως δεν είχε πεθάνει όπως πίστευε η Εσμεράλδα, όλο αυτό το διάστημα βρισκόταν σε κόμμα και χαροπάλευε στο νοσοκομείο της φρουράς του βασιλιά λίγο έξω από την πόλη. Ένα καλό του φίλο, στον οποίο είχε εκμνηστηρευτεί τον έρωτά του για την Εσμεράλδα, στεκόταν στο προσκέφαλό του, ανυπομονώντα να συνέλθει για να του μεταφέρει τα γεγονότα που είχε μάθει. Μια μέρα, η Εσμεράλδα δέχτηκε τη μοναδική επίσκεψη που είχε όλο αυτό το διάστημα στο υγρό κελί της. Ήταν ο σκοτεινό ιερωμένο, ο φρολό, που ευθυνόταν για όλα τα κακά που τη είχαν συμβεί. Είσαι έτοιμη να πεθάνει, τη ρώτησε. Η ημέρα του απαγχωνισμού ορίστηκε για αύριο. Κι όμω, εγώ θα μπορούσα να σε σώσω. Δεν καταλαβαίνει. Σε αγαπώ, σε αγαπώ τρελά. Πριν σε γνωρίσω ήμουν ευτυχισμένο, όμω με κατέστρεψε. Όλα όσα έχτισα με τόσο κόπο, τόσα χρόνια, τόση γνώση, τόση εγκράτεια όλα κατέρευσαν. Η πεμπτουσία τη ιεροσύνη. Και όλοι με σέβονταν γι' αυτό. Τώρα, μόνο εσένα έχω στο μυαλό μου. Δεν αντέχω άλλου να σε αγαπάνε και να σε αγγίζουν. Αν έρθει τώρα μαζί μου, θα αρχίσουμε μια καινούρια ζωή. Αν αρνηθεί όμω, προτιμώ να σε δω να πεθαίνει παρά να σε χαρεί οποιοδήποτε άλλο. Φύγε, δολοφόνε! Σκότωσε τον φίβο μου! Η ζωή δεν έχει πια κανένα νόημα για μένα, είπε η Εσμεράλδα και τον έδιωξε το άσυλο. Η μέρα της κρεμάλας έφτασε. Η πλατεία είχε γεμίσει κόσμο. Το κάρο με τη μελοθάνατη ξεκίνησε με τη συνοδεία των φρουρών, έφτασε μπροστά στην ανοιχτή πύλη της Νότρνταμ και σταμάτησε. «Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον», είπαν οι ιερείς. «Κύριε Λέισον», επανέλαβε ο όχλος. Κανείς δεν είχε προσέξει στη στοά με τα αγάλματα των βασιλέων ένα παράξενο θεατή. Όταν το κάρο πήγε να ξεκινήσει για την κρεμάλα, ο παράξενος θεατής δρασκέλισε το στιθέο της το Άς, πιάστηκε από ένα σκηνή που είχε δέσει εκεί από πριν, γλίστρισε σαν έλουρος στην πρόσωψη, έφτασε κάτω και έτρεξε στον δίμιο. Τον ξάπλωσε κάτω με μία γροθιά. Άρπαξε την τσιγκάνα στο ένα χέρι του, όπως ένα παιδί την κούκλα του, έφτασε με ένα πίδο στην εκκλησία και κρατώντας την κοπέλα πάνω από το κεφάλι του, φώναξε με βροντερή φωνή. «Άσυλο! Άσυλο! «Άσυλο! Άσυλο! Άσυλο! Άσυλο!» επανέλαβε το πλήθος και χιλιάδες χειροκροτήματα έκαναν να λάμψει από χαρά το μοναδικό μάτι του Κουασιμόδου. Οι δικαστές και οι δήμοι είχαν μείνει εμβρόντιτοι. Ο καθεδρικός ναός ήταν τόπος ασύλου. Στο κατόφλι του κάθε νόμος έπαβε αυτομάτως να ισχύει. Η καταδικασμένη ήταν ασφαλής. Ο Κουασιμόδος αποδείχθηκε πολύ τρυφερός οικοδεσπότης. Έβαλε την εσμεράλδα στο κελί του και αυτός κοιμόταν έξω. Τη έφερνε ό,τι καλύτερο είχε για φαγητό και απέφευγε να εμφανίζεται μπροστά τη για να μην την τρομάζει με την ασχήμια του. Κανεί δεν τολμούσε να πλησιάσει την Εσμεράλδα πάνω στου πύργου τη Νότρι που ζούσε τώρα. Η αυλή των θαυμάτων έχει το λόγο. Αυτή όμω η γλυκιά ηρεμία δεν κράτησε για πολύ το ανώτατο δικαστήριο αποφάσισε να καταπατήσει το άσυλο, όπως είχε γίνει ελάχιστες φορές στο παρελθόν, και να κρεμάσει την Εσμεράλδα. Ο Φρολό έτρεξε και βρήκε τον Γκρεγκουάρ και του είπε τα καθέκαστα. Ο φιλόσοφος ποιητή σκέφτηκε πολύ και τελικά βρήκε τη λύση. «Η αυλή των θαυμάτων θα δώσει τη λύση», αναφώνησε. «Έχουν χάσει την Εσμεράλδα τόσο καιρό και το θεωρούν προσβολή για την αυλή τους ότι την έχασαν», θα τους ξεσηκώσω να επιτεθούν στη Ντάμ, να πάρουν την Εσμεράλδα και να τη σώσουν. Το ίδιο βράδυ ο Κουασιμόδος πρόσεξε μια σκοτεινή στρατιά από οπλισμένου αλίτες να κατακλείσουν σιγά σιγά την πλατεία της Γρέβης. Ο Κουασιμόδος νόμιζε ότι έρχονται να πάρουν την Εσμεράλδα για να την κρεμάσουν και μάζεψε ό,τι μπορούσε να χρησιμοποιήσει σαν όπλο για να του σταματήσει. Για καλή του τύχη, γινόντουσαν κάποιε επισκευέ στου πύργου τη Νότρε Νταμ και υπήρχαν αρκετέ πέτρε και καδρόνια, μέχρι και μολύβι για τα μολύβδινα κεραμίδια. Η επίθεση άρχισε. Οι αλήτε ήταν γενναίοι. Προσπαθούσαν να σπάσουν την πόρτα στην είσοδο τη εκκλησία για να μπουν μέσα. Αλλά ποιο είδε τον Κουασιμόδο και δεν τον φοβήθηκε. Τι βαριά καδρόνια, τι ασήκωτε πέτρε δεν εξφενδώνησε στου αλήτε. Και τι καυτό μολύβι δεν έχει στην είσοδο, τσουρουφλίζοντά του. Και οι μάχοι συνεχίζονταν για ώρε. Μέχρι που κάποια στιγμή, τα βασιλικά στρατεύματα που έστειλε ο βασιλιά να καταστήλουν την εξέγερση, επιτέθηκαν, και όσο γενναία κι αν πολέμησαν οι αλήτε, έχασαν τη μάχη και αποδεκατίστηκαν. Βλέποντα πω η κατάσταση εξελισσόταν άσχημα, ο Γκρεγουάρ με τον Κλοντ Φρολό. Πάντα καλυμμένο με την κουκούλα, φυγάδευσαν την Εσμεράλδα και την Τζαλή από μια πορτούλα στο πίσω μέρο του ναού χωρί να του πάρει είδηση ο Κουωσιμόδο. Ήταν ακόμα απασχολημένο με τη μάχη. Χωρίστηκαν. Ο Γκρεγουάρ, που ήθελε να σώσει και την Τζαλή, χώθηκε μαζί τη στα στενά και χάθηκε. Και ο Φρολό κινήθηκε με την Εσμεράλδα προ την πλατεία, όπου είχε ξαναστηθεί η Κρεμάλα. Τότε συνειδητοποίησε η Εσμεράλδα ποιο ήταν ο φίλο του Γκρεγουάρ με την κουκούλα, και προσπάθησε να το σκάσει αλλά αυτός την κράτησε δυνατά και την έφερε προς την κρεμάλα. «Η εκείνη ή εμένα, διάλεξε! Η κρεμάλα μου προκαλεί λιγότερη φρίκη από ότι εσείς. Μα σ αγαπώ, σ' αγαπώ, επιτέλους λυπήσουμε, λυπήσουμε», φώναξε με σπαραγμό ο ιερωμένο. Η Εσμεράλδα τον κοίταξε με περιφρόνηση και αηδία. «Τότε ούτε εγώ, ούτε κανένας άλλος», είπε ο ιερωμένο και την έφερε έξω από την ποντικότρυπα. Γκιντήλ, γκιντήλ, να την η τσιγκάνα, εκδική σου. Κράτα την καλά, μη φύγει. Σε λίγο θα έρθουν οι στρατιώτες να την κρεμάσουν, είπε και εξαφανίστηκε. Η Γκιντήλ άρπαξε δυνατά με τα κοκαλιάρικα χέρια της στην Εσμεράλδα. Επιτέλους, ήρθε η ώρα σου, βρωμοτσιγκάνα. Η Εσμεράλδα έκανε να ξεφύγει από τα δυνατά τη χέρια, αλλά αυτή την άρπαξε ξανά από τα μαλλιά και το λαιμό. Κόπηκε τότε η αλυσίδα που είχε στο λαιμό η Εσμεράλδα, σκίστηκε το σακουλάκι που ήταν δεμένο σε αυτήν και η τσουβαλού έμεινε με ένα τριανταφυλί σατινένιο παπουτσάκι και ντυμένο με χρυσαφέ και ασημένιες πουλιέ στο χέρι. Κόρη μου! Κόρη μου! φώναξε η τώρα ευτυχισμένη μάνα. Μητέρα! απάντησε η τσιγκάνα, καθώ έφταναν οι στρατιώτε για να την πάρουν στην κρεμάλα. Μάται η όλη οδυρμή και τα παρακάλια. Η Εσμεράλδα σύρθηκε στην κρεμάλα και όλα ήταν έτοιμα για τον απαγχωνισμό. Από ψηλά στον πύργο της Νότριντάμ, ο σατανικός ιερωμένο παρακολουθούσε βλοσιρό τον απαγχωνισμό. Λίγο πιο πίσω, ο Κουασιμόδος προσπαθούσε να καταλάβει τι είχε συμβεί. «Ή εγώ ή κανένας», σκέφτηκε ο ιερωμένος. Και ένα πικρό δαιμονικό χαμόγελο σχηματίστηκε στο πρόσωπό του. Φλέποντάς το, ο Κουασιμόδος όρμησε κατά πάνω του με τα δυο χοντρά του χέρια και τον έσπρωξε στο κενό. Ύστερα, σήκωσε τα μάτια του προ το μέρο τη κρεμάλας. Από μακριά έβλεπε την Εσμεράλδα με το λευκό φόρεμά τη, ανεβασμένη στην Κρεμάλα με τη θηλιά ήδη περασμένη στο λαιμό τη, δευτερόλεπτα πριν σφίξει τον όμορφο λαιμό τη και αφανίσει τη ζωή τη. Έπειτα. Χαμήλωσε το βλέμμα προς τον ιερωμένο που κοιτώνταν στη βάση του πύργου χωρίς ανθρώπινο σχήμα πια και είπε με ένα λιγμό που βγήκε βαθιά από το γουβιασμένο του στήθος. Όλα όσα αγάπησα και ρίχτηκε στο κενό. Ο Άμυρος δεν πρόλαβε να δει τον Φίβο να καταφθάνει καλπάζοντας από μακριά, κυματίζοντας τα χέρια του την πολύτιμη χάρη που είχε πάρει από τον βασιλιά για την Εσμεράλδα.